Επιταλίου γλυκού. Ήταν ένας διαγωνισμός σίγουρα διαφορετικός από πολλούς άλλους που κατά καιρούς έχουμε δει στην Ηλία και σίγουρα γλυκύτερος, αφού σε αυτόν συμμετείχαν γυναίκες από το Επιτάλιο που ανταποκρίθηκαν στο σχετικό κάλεσμα του τοπικού και ιδιαίτερα δραστήριου πολιτιστικού συλλόγου επί της Αλός να δημιουργήσουν το γλυκό της αρεσκίας τους και να κριθούν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Σε πείσμα των καιρών και του κορονοϊού, ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος έκανε το πιο γλυκό ξεκίνημα στον κύκλο των εκδηλώσεων δράσεων που έχει προγραμματίσει για το φετινό καλοκαίρι, θέλοντας να προσφέρει μια νότα αισιοδοξίας στους κατοίκους του Επιταλίου αλλά και να βγάλει τον γυναικείο πληθυσμό από τα σπίτια του. Είπαμε να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο θα έβγαζε τις γυναίκες του χωριού από τα σπίτια. Ξέρουμε ότι είναι αρκετά δύσκολο στο χωριό να συναντήσεις γυναίκες στα καφενεία ή στην πλατεία να βγουν να πιουν τον καφέ τους. Η εικόνα τα τελευταία χρόνια είναι λίγο καταθλιπτική σε όλα τα χωριά, όχι μόνο στο δικό μας. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε δίνοντας λίγη δοντάνια στο χωριό. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα, τα διπλοκατάφερε, αφού στην πλατεία του Επιταλίου, όπου και φιλοξενήθηκε η εκδήλωση, έδωσαν το παρόν οι κάτοικοι όλων των ηλικιών, τηρώντας τα μέτρα προστασίας, ζώντας όμορφες και πολύ γλυκές στιγμές. Οι συμμετοχές ήταν 24, όλες γυναίκες από το Επιτάλιο, οι οποίες έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, δημιουργώντας γλυκά και γεύσεις που ενθουσίασαν. Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι συμμετοχές. Είχαμε 24 συμμετοχές, 24 γυναίκες. Ασχολήθηκαν, έφτιαξαν τα γλυκά τους. Η ιδέα ήταν αυτή, να φτιάξουν γλυκό της αρεσκίας τους, να το φέρουν στην πλατεία. Είχαμε κάνει μια άτια προετοιμασία, τα μέλη του συλλόγου. Καλέσαμε σεφ από ζαχαροπλαστεία του πύργου. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ήταν συνολικά 5 σεφ από τα ζαχαροπλαστεία Προζύμι και Μέλι και Σμαρνάκης. Το έργο της Επιτροπής ήταν πολύ δύσκολο, με τις γεύσεις να απέχουν ελάχιστα σε νοστιμιά η μία από την άλλη. Η βαθμολογία τελικά έδωσε την νίκη στις παραδοσιακές δίπλες που έφτιαξε με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίσει τις καρδιές και τις θετικές γνώμες των μελών της Κριτικής Επιτροπής η Θεόνη Κυριακοπούλου, στην οποία δόθηκε και το σχετικό έπαθλο, που ήταν ένα κύπελο. Αξίζει να σημειωθεί πως σε όλες τις διαγωνιζόμενες προσφέρθηκαν τιμητική έπαινη, ποσότητα λαδιού και λικέρ, ενώ στις 5 πρώτες δόθηκαν δωρεπιταγές σούπερ μάρκετ. Το γλυκό που κέρδισε ήταν δίπλες, Κώστα. Μάλιστα, ήταν το τελευταίο γλυκό που δοκίμασαν και οι 5 σεφ. Το τελευταίο γλυκό. Φάνηκε στα βλέμματά τους ότι τους κέρδισε. Ήταν σε εμφάνιση, σε γεύση, σε πρωτοτυπία, ακόμα και το πώς το είχε στήσει. Ήταν, όπως είπαν, κάτι εξαιρετικό. Να πούμε, Κώστα, ότι όλες οι συμμετέχουσες θέλαμε να τις ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή τους, παίρνοντας αναμνηστικά δωράκια. Είχαμε λοιπόν τιμητικούς επένους για όλες. Είχαμε κύπελο για την πρώτη, αναμνηστικά μετάλλια για τη δεύτερη και για την τρίτη. Όλες επίσης πήραν από ένα μπουκάλι ελαιόλαδο από παραγωγό του χωριού και είχαμε και δωράκια από την ποτοπία Μιλωνάς, λικεράκια τα οποία μοιράστηκαν σε όλες. Οι πρώτες 5 βέβαια πήραν και δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Τερζής.